ζητάτε να μάθετε ποιος πιστεύω ότι είναι ο MVP της κανονικής διάρκειας και ποιος ο πολυτιμότερος παίκτης των play-offs που προηγήθηκαν του Final Four. Καταρχάς, οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Προτιμήσατε Παπαβασιλείου που έβαλε να ψηφίσουν μέχρι και στο Βόρειο Πόλο, αλλά εγώ δεν θα σας πω απευθυνθείτε στον Παπαβασιλείου, θα σας δώσω τις επιλογές μόλις. Με μια δεύτερη ευκαιρία για να ψηφίσετε τους δικούς μου καλύτερους. MVP κανονικής διάρκειας. Παρότι ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να επιστρέψει μετά από 6 χρόνια στο Final Four, παρότι ο άγραφος νόμος λέει ότι για να είσαι MVP της κανονικής διάρκειας πρέπει να είσαι στο Final Four, εντούτοις αυτά τα οποία έχει κάνει ο Νίκα Λάθης σε αυτές τις 30 αγωνιστικές της κανονικής διάρκειας είναι απλησίαστα. Και ανεβαίνουν ακόμα πιο ψηλά οι μετοχές του από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός, καλός ή κακός, δεν είχε τα προβλήματα άλλων ομάδων, ξεκάθαρα όπως για παράδειγμα της Ρεάλ, αλλά δεν πέρασε και την πιο εύκολη κανονική περίοδο. Τώρα, όσον αφορά τα play-offs, η πιο μεγάλη έκπληξη ξεκάθαρα ήταν η πρόκριση της Αλγκύρης. Δυστυχώς απέναντι σε ελληνική ομάδα, απέναντι στον Ολυμπιακό. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν ψηφίζω Πάγκος και όχι Ντέιβις στα σημεία, διότι καλός κακός ο Γκάρινε που παίρνει τις σημαντικές αποφάσεις, ο Γκάρινε που δίνει την καθοδήγηση, ο Γκάρινε αυτός ο οποίος εκμεταλλεύεται τον ψηλό και του δίνει έτοιμο φαγητό προς κατανάλωση, όπως συνέβη κάποιες φορές και με τον Ντέιβις. Πάγκος λοιπόν για το δεύτερο MVP. Μπες στο www.novasports.gr / EuroLeague Pavla Battles, επίλεξε και ψήφισε μία από τις προτιμήσεις των συντελεστών της εκπομπής Super EuroLeague για τους MVP της regular season και των play-off.